στα πλαίσια των συναντήσεων που έχουμε ξεκινήσει ως επαρχείο με όλους τους φορείς, τουριστικούς και μη τουριστικούς, σήμερα είχαμε τη χαρά να βρεθούμε με το Σωματείο των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων, με τον πολύ καλό φίλο και συνεργάτη όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και από τις προηγούμενες ιδιότητες μας, τον Αντώνη τον Κιτζέ και το Διοικητικό Συμβούλιο, και να συζητήσουμε πράγματα τα οποία απασχολούν το δικό τους το χώρο ως επιτοπλίστων, άλλωστε είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, στην προκειμένη περίπτωση οι ίδιοι οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων, αυτοί που κρατούν το τιμόνι. Το τιμόνι σε πολλές παραμέτρους. Και βέβαια είμαστε εδώ πέρα για να μπορέσουμε, να προσπαθήσουμε μάλλον, να επιχειρήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνουμε την δική τους τη δουλειά, η οποία δουλειά είναι αυτή που γυρίζει πίσω. Είναι αυτή που λαμβάνει ο επισκέπτης του νησιού, γιατί το βασικό, η βασική παράμετρος έτσι που συζητήσαμε είναι ότι όλοι είμαστε ένας κρίκος από αυτή τη μεγάλη αλυσίδα, την τουριστική αλυσίδα, και η επιθυμία όλων και ο στόχος όλων είναι ένας, είναι κοινός. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο και οι επισκέπτες να μπορούν να φεύγουν ευχαριστημένοι και να γίνονται ήδη πρεσβευτές του δικού μας του προϊόντος. Σαφέστατα λοιπόν, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις ελλιπείς υποδομές που υπάρχουν. Είναι πράγματα τα οποία εδώ και πολλά χρόνια βέβαια και ο Σύλλογος των Οδηγών Λεωφορείων, Τουριστικών Λεωφορείων τα θέτει, αλλά και όλοι οι τουριστικοί φορείς θέτουν και κάποια πράγματα τα διαχωρίζουμε. Όσα άπτονται των αρμοδιοτήτων της περιφέρειας θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιες λύσεις και όλοι μαζί να επιχειρήσουμε προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των οδηγών αλλά και το έργο που παρέχουμε εμείς σαν τουριστικός πρόεδρος. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Επαρχό η οποία ανταποκρίθηκε αμέσως, θα έλεγα, στο αίτημα συνάντησης. Είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να ενημερώσουμε τις αρχές του νησιού για ζητήματα, παύλα, προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κατά την μεταφορά των επισκεπτών σε όλο το μήκος και το πλάτος του νησιού. Θα πρέπει εδώ να σας πω ότι ως εργαζόμενοι είμαστε ο κατεξοχήν μεγαλύτερος σύλλογος εργαζομένων οι οποίοι θα μετακινήσουν τον περισσότερο διακινούμενο επισκέπτη. Είμαστε αυτοί που το 80% των αφήξεων από τις εισόδους πύλες του νησιού, λιμάνι, αεροδρόμιο, Σέγγεν, καλούμεθα να εξυπηρετήσουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο ρόλος μας ως εργαζόμενοι είναι πάρα πολύ δύσκολος. Δεν θα πω πόσο υπεύθυνος είναι και πόσο άπτεται της ασφάλειας των επισκεπτών, παύλα επιβατών. Σε μια σειρά λοιπόν τέτοιων συναντήσεων, οι οποίες ξεκινάνε σήμερα με την κυρία Επαρχό, θα επιδιώξουμε και με τον κύριο Λιμενάρχη, όπως και με τον αστυνομικό διευθυντή, όπως και με το αεροδρόμιο, όπου είναι χώροι οι οποίοι είναι χώροι που υπάρχουν τουριστικά λεωφορεία, προκειμένου να βρεθούν λύσεις. Δεν είμαι αισιόδοξος για τις λύσεις οι οποίες δρομολογούνται. Θεωρώ ότι είμαστε πάλι πίσω από τα προβλήματα. Μακάρι να διαψευστώ. Στη ΖΙΑ δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε. Τα πράγματα έχουν μείνει πολύ πίσω. Η σεζόν ξεκίνησε. Πολύ πολύ γρήγορα θα ξαναδημιουργηθούν εικόνες όπως και πέρσι. Ας ελπίσουμε προσευχόμενοι ότι όλα θα πάνε καλά. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες με τους αρμόδιους φορείς πέρα της κυρίας Επάρχου να γίνει κάποια συζήτηση έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα τα οποία αναφέρατε. Προσπαθήσαμε να ξεχωρίσουμε προβλήματα με αρμοδιότητες ερετών και μη. Λοιπόν, κάναμε μια συνάντηση με τον Δήμο πριν 2 μήνες. Θέσαμε τα ζητήματα. Σήμερα με την κυρία Έπαρχο θεωρώ ότι πρέπει να ενημερωθεί ο κύριος Λιμενάρχης για τα προβλήματα της Σέγγεν, όπως επίσης και ο αστυνομικός διευθυντής για την αρμοδιότητα που έχει, όπως και το αεροδρόμιο. Η σεζόν όμως έχει ξεκινήσει. Από 2 μήνες πριν είπατε κάνατε την πρώτη συνάντηση. Έχουμε σολαβήσει 2 μήνες. Αυτούς τους 2 μήνες δεν έχει γίνει κάτι έτσι ώστε να λυθούν τα παραπάνω προβλήματα. Κρατήστε τη δήλωσή μου, δεν είμαι αισιόδοξος.
θεωρώ ότι θα ταλανιστούν τα ίδια ζητήματα με πέρσι και χειρότερες καταστάσεις. Έτσι να συμπληρώσω και να πω ότι συμμερίζομαι με την αγωνία του κύριου Κιτιτζέ και των συναδέλφων του. Εδώ θα πρέπει να γίνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο όσον αφορά τουλάχιστον το κυκλοφοριακό στο χώρο και γενικότερα σε όλο το νησί, αλλά και σε επιμέρους σημεία τα οποία κάθε χρόνο υποδεικνύονται, αλλά κανένα δεν έχουμε δει καμία λύση όλα αυτά τα χρόνια. Ολοκληρωμένο σχέδιο λοιπόν. Εδώ να ενημερώσω κιόλας ότι εμείς έχουμε ήδη αναθέσει μελέτη την οποία αναμένουμε για την ασφάλεια του οδικού δικτύου που άπτεται στους δρόμους της περιφέρειας. Και περιμένουμε λοιπόν την παράδοση αυτής της μελέτης στο τέλος του χρόνου για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε στοχευμένες παρεμβάσεις. Ωστόσο, έχουμε πάρει όλα αυτά τα σημεία τα οποία μας έχουν θέσει, μας έχουν τεθεί και σήμερα και θα δούμε πώς μπορούμε στο ενδιάμεσο να εφαρμόσουμε κάποιες λύσεις. Λέγοντας με κάθε ειλικρίνεια αυτό που γνωρίζετε όλοι ότι έχει ο εργολάβος μέσα στο οποίο τη σύμβαση περιλαμβάνονταν όλες αυτές οι διαδικασίες από την επισκευή κομματιών του δρόμου, από το κλάδεμα, από τον καθαρισμό του δικτύου, του οδικού και πάρα πολλά άλλες εργασίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αέρα γιατί είναι έτσι γραφειοκρατικές διαδικασίες οι οποίες δεν μας επιτρέπουν άμεσες παρεμβάσεις. Προσπαθούμε όμως να βρούμε κάποιες λύσεις τουλάχιστον για τα πολύ έκτακτα και ευχόμενοι από πια εκεί προς Οκτώβρη-Νοέμβρη να μπορούμε να συνεχίσουμε με άλλη σύμβαση πια, με έναν άλλον εργολάβο. Ωστόσο, είναι δέσμευσή μας οτιδήποτε έτσι είναι κρίσιμο, τα οποία τα σημειώσαμε τώρα, γιατί είναι οι οδηγοί, οι ίδιοι οι άνθρωποι που είναι συνέχεια στους δρόμους από το πρωί μέχρι το βράδυ, είναι αυτοί οι πιο κατάλληλοι για να μας δώσουν και τα πιο έκτακτα και κάναμε σήμερα μία ιεράρχηση. Από εκεί και πέρα θα πρέπει όλοι μαζί, η τουριστική περίοδος άνοιξε και για μία φορά ακόμα εμείς φτάνουμε μετά το άνοιγμα να συζητάμε για αυτά τα πράγματα. Εδώ θα πρέπει λοιπόν τουλάχιστον να κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε τώρα κατά τη διάρκεια αυτής της τουριστικής περίοδου και από εκεί και πέρα οι εργασίες οι δικές μας για το καλοκαίρι αρχίζουν από το χειμώνα. Μάλλον από το φθινόπωρο, από τον Οκτώβρη-Νοέμβρη πρέπει να κάτσουμε και να οργανώσουμε τις δράσεις που ο κάθε ένας απαιτείται να κάνει προκειμένου να μας βρίσκει έτοιμους η κάθε αρχή και όχι στην αρχή να συζητάμε όλα αυτά που δεν έγιναν.